Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο βίντεο του καναλιού, επεισόδιο νούμερο 2 για το Μωρακικό και συνεχίζουμε την πρώτη σεζόν της ομάδας στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, στον τρίτο όμιλο. Και στο πρώτο επεισόδιο είδαμε το πρώτο μισό, σήμερα θα δούμε το δεύτερο μισό και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα κλειδώσουμε και την άνοδό μας στην Super League 2 στον νότιο όμιλο. Να θυμηθούμε πού βρισκόμαστε μετά το πρώτο επεισόδιο. Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση με 41 βαθμούς, στο συν 8 από τη δεύτερη Νέα Αρτάκη και στο συν 11 από τον τρίτο Τηλικράτη. Τα πράγματα έχουν πάει καλά, είμαστε αίτητοι ακόμα, με δύο ισοπαλίες μεν, αλλά όλα τα υπόλοιπα μάτς είναι μόνο νίκες και έχουμε ουσιαστικά όλο τον δεύτερο γύρο τώρα μπροστά μας για να κλειδώσουμε την άνοδό μας στην Super League 2. Να σας υπενθυμίσω ότι βλέποντας αυτό το βίντεο, αν σας αρέσει το περιεχόμενο, μπορείτε να αφήσετε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε, είναι εντελώς δωρεάν. Αν δεν θέλετε, ok. Απλά σας το λέω για να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο και μπορείτε να παίξετε και με καμπανίτσα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις στο κινητό σας όταν ανεβαίνει καινούργιο βίντεο και να μην ρωτάτε πότε θα βγει καινούργιο βίντεο κτλ. Θα σας έρθει κατευθείαν ειδοποίηση και θα είστε μπόμπα και τζετ. Τώρα, όσον αφορά το χορηγό του σημερινού βίντεο, δεν είναι άλλος από το eneba.com. Το eneba.com είναι ένα marketplace το οποίο έχει πάρα πολλά φθηνά παιχνίδια. Πάμε να δούμε ένα μήνυμα από αυτούς και να ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο με τα match που έχουμε να δώσουμε. Μπαίνοντας στο eneba.com, από τα link τα οποία υπάρχουν στην περιγραφή, μπορείς να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Αυτά τα link από κάτω στην περιγραφή είναι affiliate link, οπότε μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να με στηρίξεις και εμένα. Στην αρχική σελίδα υπάρχουν όλες οι προσφορές οι οποίες ανανεώνονται σχεδόν εβδομαδιαία και κατεβαίνοντας προς τα κάτω έχεις προτάσεις αναλόγως με το τι σε ενδιαφέρει, κορυφαία παιχνίδια, πωλήσεις σε e-gift cards, σε δωροκάρτες για PlayStation, για Xbox και τέτοια πράγματα, για Steam. Παιχνίδια τα οποία είναι εν αναμονή να κυκλοφορήσουν, όπως για παράδειγμα το Farming Simulator 25, το Flight Simulator 24 με κάποια συγκεκριμένα DLCs, και πάνω στην σελίδα τους μπορείτε να ψάξετε στις κατηγορίες και να δείτε όλες τις προσφορές, όλα τα παιχνίδια, όλες τις κατηγορίες τις οποίες το eneba.com δραστηριοποιείται και προσφέρει πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Οι τρόποι πληρωμής είναι όλοι γνωστοί, είτε με κάρτα, είτε με PayPal, είτε με PaySafe, με τα πάντα. Μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε όλους και είναι απόλυτα ασφαλές, μιας και το γνωρίζουμε αρκετά χρόνια και αγοράζουμε αρκετά συχνά από εδώ πέρα. Πάμε πίσω στο βίντεο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να παίζουμε αγώνες για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Αναμετρηθήκαμε με το Λουτράκι εκτός έδρας, το οποίο και κερδίσαμε με 4-1. Στο 4ο λεπτό, ο Σπύρος Παπα-Νικολάου άνοιξε το σκορ με πέναλτι. Στο 40 ο Τζέιμς Πανεράς έκανε το 2-0. Στο 50 ο Βαγγέλης ο Δούλος για το Λουτράκι μείωσε σε 1-2. Και μετά ανέλαβε δράση ο Τάξης Λεβεδέλης στο 56 και στο 83 που διαμόρφωσε το 4-1. Κερδίσαμε εύκολα 4-0 τον Αστέρα Κεσαριανής μέσα στην έδρα μας με γκολ του Τσαούση, του Παπα-Νικολάου, του Ντόκο και του Χρήστου του Αρκούδα. Το 3-0 είχε γίνει από το πρώτο ημίχρονο μάλιστα. Το 4-0 έγινε λίγο μετά από την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Απέναντι στον Απόλλων Ευπαλίου, που ένας φίλος κάτω στα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο μας ενημέρωσε ότι είναι μια ομάδα ενός χωριού 600 κατοίκων, οι οποίοι δίνουν τρομερό αγώνα για να μπορέσουν να κρατήσουν την ομάδα και την έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία του Απόλλων Ευπαλίου. Συγχαρητήρια καταρχήν στο συγκεκριμένο χωριό που μπορεί να έχει μια ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Προφανώς το επίπεδο της είναι αρκετά χαμηλό, διότι εντάξει, δεν είναι εύκολο από χορηγικής άποψης και οικονομικής άποψης να στήσεις μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Κερδίσαμε παρόλα αυτά 1-3. Ο Απόλλων Ευπαλίου είναι τελευταίος στην κατηγορία μας και ανοίξαμε το σκορ στο 42 με τον Βυσαρίωνα Παριανό. Στο 45 συν 2 στις καθυστερήσεις ο Άγκρον Ντόκο έκανε το 2-0. Στο 72 ο Σταύρος Γεωργουσόπουλος με πέναλτι για τον Απόλλωνα μείωσε σε 1-2 και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος στο 96 διαμόρφωσε το 3-1 για το Απόλλωνα Ευπαλίου. Μπροστά μας όμως ήρθε το Χαϊδάρι εκτός έδρας στο Τάκης Χαραλαμπίδης και μαζί με το Χαϊδάρι ήρθε και η πρώτη ήττα στη φετινή σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά στοιχεία μέσα στο μάτς και τα γκολ φυσικά. Το Χαϊδάρι άνοιξε το σκορ στο 20 λεπτό με τον Μάριο Αργυρίου. Στο 26 έκανε το 2-0 με τον Χρήστο Χατζιωάννου, κόντρα σε όλους και όλα.
Στο 27 ο Τάκης ο Λεβεδέλης μείωσε σε 2-1 και στο 33 ο Κώστας ο Βλάχος σοφάρισε σε 2-2. Λίγο πριν όμως την ολοκλήρωση των 45 λεπτών ή στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου, θα το δούμε αυτό, ο Μάριος Αργύριου πέτυχε και δεύτερο γκολ και έτσι μπόρεσε το Χαϊδάρι να πάρει την νίκη με 3-2. Πάμε να δούμε λοιπόν τα γκολ της αναμέτρησης. Το Χαϊδάρι έτσι, ομάδα η οποία έχει βρεθεί και σε πολύ υψηλές κατηγορίες. Και εδώ βλέπουμε στο 20 λεπτό, ο Μπελέρης δίνει στον Αμπαρτζίδη, ο Αμπαρτζίδης βγάζει τη σέντρα, ο Αργυρίου κεφαλιά, δοκάρει και μέσα, καταπληκτική κεφαλιά και πολύ δύσκολο να την αποκρούσει ο Τσούκας. Ο Κλάψας έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα απομακρύνθηκε αλλά στρώθηκε στο Χατζιωάννου που πλάσαρε εύστοχα τον Τσούκα και κάνει το 2-0. Στο 27 τώρα ο Βλάχος δίνει στο Ρέτσο, εκείνος στον Διαμαντάρα, ο οποίος βγάζει τη σέντρα και ο Λεβεδέλης πήρε την κεφαλιά για να μειώσει σε 2-1 ο αρχηγός της ομάδας μας. Στο 33 ο Λεβεδέλης εκτέλεσε το κόρνερ και με κεφαλιά ο Κώστας ο Βλάχος ισοφάρισε σε 2-2. Και εδώ στο πρώτο ημίχρονο, στην ολοκλήρωση των 45 λεπτών, ο Αργυρίου παίρνει την μπάλα και κάνει το σουτ. Ο Τσούκας δεν μπόρεσε να τη σώσει την μπάλα και σκορ το οποίο διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, Χαϊδάρι μοραγικός 3-2, με το Χαϊδάρι να παίρνει την νίκη και να μας υποχρεώνει στην πρώτη μας ήττα. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο συν 9 από την Εαρτάκη πλέον, με τα μάτς τα οποία έχουμε δώσει. Πλέον δεν είμαστε αίτητοι, καμία ομάδα δεν είναι αίτητη στον όμιλό μας, αλλά νομίζω ότι η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχήσουμε. Επόμενη διακοπή που θα κάνουμε θα είναι για το μάτς με τον Τηλικράτη, όπου και θα το παίξουμε live εδώ πέρα στο βίντεο το παιχνίδι, και σιγά σιγά όσο πηγαίνουμε προς το τέλος της σεζόν θα κάνουμε κάποιες στάσεις για να δούμε πότε και μαθηματικά θα καταφέρουμε να πάρουμε την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία Super League 2. Καθώς ετοιμαζόμαστε για το match απέναντι στον Τηλικράτη, τον οποίο δεν τον έχουμε δει φέτος, ενώ δεν έχουμε παίξει αγώνα μαζί του, μαζί εδώ πέρα στο επεισόδιο, προερχόμαστε από την ήττα από το Χαϊδάρι που είδαμε στην προηγούμενη διακοπή της χρονιάς. Κερδίσαμε εύκολα με 6-1 τη Θύελλα Ραφίνας, με 1-2-3-4 γκολ από τον Σπύρο τον Παπα-Νικολάου, ένα από τον Χρήστο τον Αρκούδα και ένα από τον Λούκα τον Σπόλιαριτς. Στη συνέχεια όμως κάναμε μία ακόμα ήττα και αυτή τη φορά στο δημοτικό γήπεδο Νέας Αρτάκης, Νίκος Κιλίμπας, νομίζω ότι αυτό είναι, ναι. Ιτηθήκαμε με 3-1, με 3 γκολ από τον Γιαννιτσάνη, τον Νίκο Γιαννιτσάνη, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος ποδοσφαιριστής, με παρουσία σε πιο πάνω κατηγορίες. Και είχαμε ισοφαρίσει προσωρινά με τον James Πανερά στο 57. Στη συνέχεια κερδίσαμε 2-1 τον Πανηγιάλεο μέσα στην έδρα μας, με άλλα 2 γκολ του James Πανερά, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση και θα το δούμε λογικά και στο μάτς με τον Τηλικράτη. Και κερδίσαμε και 1-4 τη Μαλεσίνα εκτός έδρας, με 3 γκολ από τον Τάκη το Λεβεδέλη, ο οποίος επιστρέφει στα γκολ μετά από αρκετούς αγώνες, με ένα hat-trick και ένα ακόμα γκολ από τον Σπύρο του Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα πηγαίνει εξαιρετικά ως προς τον Παπα-Νικολάου. Έχει 17 γκολ σε 22 παιχνίδια και άλλες 7 assist, ενώ ο Τάκη ο Λεβεδέλη έχει φτάσει τα 21 γκολ σε 22 παιχνίδια με 4 assist. Ο James Πανερά, που σας είπα ότι έχει ανέβει αρκετά το τελευταίο καιρό, έχει φτάσει στα 9 γκολ με 6 assist στα 20 παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί. Λοιπόν, το match απέναντι στο Τηλικράτη είναι εντός έδρας. Ο Τηλικράτης βρίσκεται στην τρίτη θέση στους 44 βαθμούς. Η διαφορά μας από τον δεύτερο, που είναι η Νέα Αρτάκη, είναι 8 βαθμοί, 56 εμείς, 48 η Νέα Αρτάκη, 44 ο Τηλικράτης. Απομένουν 8 παιχνίδια πρωταθλήματος, οπότε πάμε να ανακοινώσουμε τις 11ες και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τις δούμε και μαζί και να δούμε και τον αγώνα απέναντι στον Τηλικράτη. Λοιπόν, απέναντι στον Τηλικράτη του Φάνη Γκέκα, ο οποίος είναι προπονητής εκεί πέρα, στο Τηλικράτη Λευκάδας, μας δίνουν outsiders στο συγκεκριμένο μάτς με 3 απόδοση, ο Άσος, 3,5 το χ και 2,25 φαβορεί ο Τηλικράτης στο διπλό. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Νίκος Ρούσος Μπεκερτζής, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει εξαιρετικό όνομα για συγγραφέας μυθιστορημάτων, αυτοβελτίωσης ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τις εντεκάδες μέσα στο αγωνιστικό χώρο, να μιλήσουμε εδώ πέρα στους παίκτες μας, να τους πούμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι όπως τα πηγαίνουμε τον τελευταίο καιρό, χωρίς τις δυο ήττες που έχουμε κάνει τελευταία. Και οι εντεκάδες εδώ πέρα με τον Τσούκα κατά τα δοκάρια, Αρκούδας, Βλάχος, Πίκουλας και Τσαούσης είναι η τετράδα στην άμυνά μας. Ο Ρέτσος και ο Σπόλιαρης στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Παπα-Νικολάου, ο Μπελής στο 10, ο Πανεράς αριστερά και ο Λεβεδέλης στην κορυφή της επίθεσης. Ενώ ο Τηλικράτης, εκτός από παίχτες Έλληνες, έχει και ξένους. Κάτω από τα δοκάρια έχει το Φώτη τον Ψεύτη, ο οποίος είχε προωθηθεί αρκετά τα προηγούμενα χρόνια. Έφυγε από τον Αστέρα Τρίπολης, πήγε στη Μίλαν, πήγε στη Λουγκάνο και τώρα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Τηλικράτη. Ο Κώστας Ρουγάλας, παλιό γόντερκι του Ολυμπιακού, δεξιά. Γιαννιώτης, Χατζητέρογλου και Κωνσταντινόπουλος.
τεγούσεις και ενσημυριμάνα, okay, Νηφορόπουλος Νικολάου Μπελεβόνης από τον Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Φιλανδός Άντι Ουλμάνεν, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα πάει εξαιρετικά με τον Τηλικράτη με 16 γκολ σε 21 παιχνίδια. Πάρα πολύ καλή η εξέλιξή του. Έχει και έναν γνώστη της επιθετικής γραμμής στον πάγκο, το Φάνη το Γέκα, που θα του μαθαίνει τα μυστικά του σκοράρισματος. Λοιπόν, το μάτς ξεκινάει στο πρώτο πεντάλεπτο, δεν έχουμε δει ακόμα κάποια φάση. Τηλικράτης είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα και θα διεκδικούσε την άνοδο αν δεν υπήρχαμε εμείς, προφανώς, μαζί με τη Νέα Αρτάκη, που είναι και οι δύο καλύτερες ομάδες αυτού του ομίλου, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον μανατζερικά, αρρωστερικά, πείτε το όπως θέλετε. Έχουμε φτάσει στο πρώτο 25 λεπτό, ακόμα δεν έχουμε δει κάποια φάση που να αξίζει έτσι να σταθούμε, να δούμε highlight από αυτή. Και τώρα συμπληρώσαμε και το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού. Το μάτς είναι 0-0 ακόμα, φάσεις δεν γίνονται, πολύ παιχνίδι κέντρου, έχουν κάποιες τελικές η κάθε ομάδα, αλλά όχι κάτι τρομερό, από 6 σουτ για κάθε ομάδα, 6 τελικές, 7 για εμάς, 4 στο στόχο, 2 για τον Τηλικράτη, αλλά το ημίχρονο έληξε με 0-0 χωρίς τίποτα ενδιαφέρον πραγματικά. Σιγά σιγά η αλήθεια είναι και ότι όσο πηγαίνουμε προς το τέλος του πρωταθλήματος, υπάρχει και λίγο αδιαφορία από τις ομάδες από τη στιγμή που οι 8 βαθμοί διαφορά τώρα από τον Τηλικράτη δεν μπορούν να καλυφθούν. Οπότε ναι, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα κάνουμε μια αλλαγή στο ημίχρονο. Θα βγάλουμε τον Διονύση τον Μπελί για να βάλουμε το Στέλιο τον Άκα στο 10. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο την κυκλοφορία της ομάδας. Έχουμε μια φάση εδώ πέρα με τον Τζαούση να δίνει στον Άκα. Τζαούση ξαναπαίνει την μπάλα από τα αριστερά. Προωθείται, δίνει στον Άκα μέσα στην περιοχή. Εκείνο στο Λεβεδέλη που πλασάρει καταπληκτικά τον ψεύτη και κάνει το 1-0 στο 48. Ο Τάκης ο Λεβεδέλης φαίνεται 22 γκολ τη φετινή σεζόν σε 23 παιχνίδια. Μια τρομερή χρονιά η οποία του έδωσε και το συμβόλαιο για την Super League 2. Μια και εκεί θα πάμε του χρόνου. Είναι σημαντικό το ότι μπόρεσε να έρθει στην ομάδα. Επίσης έχουμε βγάλει και. Έχουμε και Youth Intake το οποίο έχει έρθει στην ομάδα. Θα τα δούμε σε κάποια επόμενη διακοπή μετά το match τους παίχτες που ήρθαν, γιατί είναι όλοι καλοί παίχτες, έτσι κι αλλιώς πάμε θα στηριχτούμε στην ακαδημία μας. Θα δούμε βέβαια πόσο καλοί θα γίνουν. Εδώ πέρα μια ευκαιρία με τον Ουλμάνεν, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, ο Τσούκας έπεσε για καλό και για κακό, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του, out. Στο 60 πλέον έχουμε φτάσει και το 1-0 παραμένει, ένα αρκετά μέτριο παιχνίδι, από τα πιο μέτρια που έχουμε δει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμα μια αλλαγή. Θα βγει ο Παπα-Νικολάου για να μπει ο Κιρτζιαλίδης δεξιά και θα βγει και ο Πανεράς για να μπει ο Παπαχρήστος. Θα αλλάξουμε και τους δύο ακραίους μας, και τον αριστερά και τον δεξιά. Και καθώς πηγαίνουμε στο 75 λεπτό, στο 73 είμαστε τώρα, ευκαιρία εδώ πέρα με τον, για τον Τηλικράτη. Η μπάλα απομακρύνεται, αλλά η κατοχή είναι και πάλι στα πόδια των Λευκαδητών, αν το λέω σωστά. Ρουγάλας βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά των Ουλμάνεν μπήκε στην πορεία της μπάλας, καλή κεφαλιά, αλλά πέρασε out. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε ότι η Λικράτης έχει βελτιωθεί, παρότι εμείς πετύχαμε τον goal στο δεύτερο ημίχρονο, εκείνος έχει βελτιωθεί αρκετά. Πάμε για μια ακόμη αλλαγή, θα βγει ο Σπόλιαριτς για να περάσει ο Βαλαβανίδης στην μεσαία γραμμή και έχουμε μια ακόμα διακοπή, θα την κάνουμε πιο μετά την αλλαγή μας την τελευταία. Την πέμπτη, Τσαούσης, πολύ προωθημένος τώρα εδώ πέρα, χάνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του αντιπάλου από τον Ρουγάλα, ο οποίος βρίσκει τον Νικολάου, εκείνος τον Ιφορόπουλο, αυτός βγάζει τη σέντρα για τον Ουλμάνεν στο δεύτερο δοκάρι. Η σέντρα του Ουλμάνεν και στην πορεία της μπάλας ο Βαγγέλης Νικολάου ισοφαρίζει για τον Τηλικράτη σε 1-1 στο 82ο λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε οι αγώνες και πηγαίνουμε προς την τελική ευθεία, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα νιώθω ότι είναι όλο και πιο ευάλωτη, ρε παιδί μου, στους αντιπάλους. Παρότι έχουμε ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη την άνοδο από την αρχή, γιατί έτσι είναι το παιχνίδι, επειδή έχω πάρει παίχτες και καλούς παίχτες για την κατηγορία. Όσο περνάει ο καιρός, λοιπόν, οι αντίπαλοι βρίσκουν την ευκαιρία να πλησιάσουν, να μας πάρουν ισοπαλίες, να χάσουμε. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, οπότε καλό είναι ότι νωρίς ξεκινήσαμε και φορτσάραμε και μαζέψαμε πάρα πολλούς βαθμούς.
για να έρθουν και οι γκέλες σιγά σιγά. Βαλαβανίδης παίζει με τον Πίκουλα, εκείνος με τον Τζαούσου που έχει μείνει πίσω, δίνει δεξιά στο Διαμαντάρα, Ρέτσος, Διαμαντάρα στο 1-2, Κυρτζιαλίδης, ανατρέπεται μες στην περιοχή, νομίζω ότι ο αντίπαλος έχει βρει μπάλα, αλλά της δίνει πέναλτι, το οποίο πέναλτι θα κληθεί να εκτελέσει ο Παπαχρήστος, ο οποίος παίρνει φόρα, εκτελεί εύστοχα, ο ψεύτης πέφτει στην απέναντι γωνιά, ο Βαγγέλης Παπαχρήστος πετυχαίνει το τρίτο του φετινό γκολ και στις καθυστερήσεις στο 24ο λεπτό, σχεδόν σαν buzzer beater, με αυτό το πέναλτι η ομάδα μας λογικά θα πάρει τη νίκη απέναντι στον Τηλικράτη για να φτάσει σε μία ακόμη επικράτηση, σε ακόμα τρεις βαθμούς, οι οποίοι μας φέρνουν πολύ πιο κοντά στην άνοδο φυσικά. Τα μάτς της αγωνιστικής είχε ενδιαφέρον, μιας και η Αρτάκη έχασε από το Λουτράκι 2-1, οπότε ακόμα και να χάναμε δεν θα μειωνόταν η διαφορά. Αν φέρναμε ισοπαλία θα μεγάλωνε και για ένα βαθμό, τώρα μεγάλωσε για 3 λοιπόν. Τώρα τον υποβιβασμό, ο Απόλλων Εφπαλού έφτασε τους 11 βαθμούς και τις 3 νίκες, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες. Κέρδισε και τη Θεία Λαραφίνας, έχει κερδίσει και το Μανδραϊκό, έχει κερδίσει και το Χαϊδάρι, το οποίο πέρασε με διπλό μέσα από την Κεσαριανή. Οπότε συνεχίζουμε, πάμε να δούμε κανένα δύο αγώνες ακόμα μέσα στη χρονιά για να τελειώσει και η πρώτη αυτή χρονιά της ομάδας του Μωραϊκού. Θα δούμε και το Youth Intake, το οποίο σας είπα προηγουμένως. Μετά την επικράτησή μας, τη δύσκολη επικράτησή μας στις καθυστερήσεις απέναντι στον Τηλικράτη, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον Ηλυσιακό εκτός έδρας στο Δημοτικό Γήπεδο Ζωγράφου, με τον Πίκουλα στο 52 και τον Βαγγέλη τον Παπαχρήστο στο 83 να πετυχαίνουν τα δύο γκολ της ομάδας μας και να παίρνουμε την νίκη. Εύκολα τη Νέα Ιωνία με 4-0, Παπα-Νικολάου στο 6, Λεβεδέλη στο 13 και στο 19 και Κώστας Βλάχος στο 73 οι σκόρερς, το Παντελής Νικολαίδης εντός έδρας. Και μετά αντιμετωπίσαμε τον Άρη Πετρούπολης εκτός έδρας μέσα. Στο γήπεδο Αλκιών, το οποίο είναι στην Πετρούπολη, δεν το ξέρω το συγκεκριμένο γήπεδο, στο οποίο, όπως θα δούμε εδώ πέρα, κυριαρχήσαμε πλήρως απέναντι σε αυτή την ομάδα. Στο 13 ο Σπύρος Παπα-Νικολάου άνοιξε το σκορ, στο 24 έκανε το 2-0 ο Ντόκο, στο 29 έκανε το 3-0 με πέναλτι πάλι ο Σπύρος Παπα-Νικολάου για εμάς. Στο 32 ο Μιχάλης Παπανικόλας για τον Άρη Πετρούπολης μείωσε. Στο 34 ο Αντώνης Τσαούσης πέτυχε το επόμενο γκολ για εμάς. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου ο Τάκης Λεβεδέλης χρήστηκε και αυτός σκόρερ, γράφοντας το 1-5, και το 1-6 διαμορφώθηκε από τον Άργον Ντόκο στο 67ο λεπτό. Πάμε να δούμε και τα γκολ πώς μπήκανε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, στην οποία δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, επικρατήσαμε 100%. Εδώ το πέναλτι του Παπα-Νικολάου για το 1-0. Ο Σικαλιάς, ο παλιός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αγγέλος Σικαλιάς, είναι τερματοφύλακας στον Άρη Πετρούπολης. Ο Λεβεδέλης κατεβάζει την μπάλα και δίνει στον Ντόκο το πλασέ του και λίγο τυχερό, γιατί βρήκε στο δοκάρι και μπήκε στα δίχτυα. Παπα-Νικολάου πάλι με πέναλτι εδώ πέρα. Στο 32 ο Άρης Πετρούπολης με την κεφαλιά του Παπα-Νικόλα μειώνει σε 1-3. Το 1-4 Τσαούσης και Ρέτσο συνεργάζονται, Τσαούσης πατάει περιοχή και με ένα δυνατό σουτ διαγώνιο κάνει το 1-4. Λεβεδέλης εδώ χάνει την μπάλα από τον Τσουβαλτσίδη, ο Πανεράς ξαναδίνει στο Λεβεδέλη που πλασάρει εύστοχα στην κλειστή γωνία του Σικαλιά για να κάνει το 1-5 λίγο πριν το ημίχρονο, και κόρνερ του Λεβεδέλη, η μπάλα απομακρύνεται, ο Ντόκο την κατεβάζει, τη φέρνει στο αριστερό και πλασάρει εξαιρετικά. Κόντραρε βέβαια και η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα του, όχι Αγγέλου Σικαλιά, συγγνώμη, Γιώργος Σικαλιάς ήταν, λάθος δικό μου, παλιός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, βγήκε από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού με συμμετοχές στο Μπας Γιάννηνα, στον Ηρακλή Ψαχνών, στη Λάρισα, στα Χανιά, Τρίκαλα, Δόξα Δράμας, Εθνικός. Έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες, είναι πλέον στη δύση της καριέρας του στα 38 του χρόνια. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει 26η αγωνιστική. Έχουμε 11 βαθμούς διαφορά από τη Νέα Αρτάκη, 68 βαθμούς εμείς, 57 η Νέα Αρτάκη, 53 ο Τηλικράτης και 47 η Θήβα που αντιμετωπίζουμε στον επόμενο αγώνα. Πλέον μετράμε μαθηματικά για το πότε θα κατακτήσουμε την άνοδο στην Super League 2. Οπότε θεωρώ είτε στο μάτσο με τη Θήβα, είτε στο μάτσο με τον Αμαρινθιακό θα κλειδώσει και επίσημα και βαθμολογικά η άνοδος. Θα τα καταφέρναμε απέναντι στη Θήβα, όμως δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τη Θήβα. Και με αυτόν τον τρόπο κάναμε την τρίτη μας ήττα την σεζόν. Ιτηθήκαμε με τον γκολ του Σέχου,
του Κρίστο Σέχου, ο οποίος και αυτός είναι από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, και γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια προοριζόταν και για μεγάλα πράγματα, εν τέλει δεν πήγαν έτσι τα πράγματα. Το γκολ του στο 46 ήταν αυτό που έκλεινε την αναμέτρηση και η Θήβα μας κερδίζει εντός έδρας στο Παντελής Νικολαίδης και νομίζω πως είναι η πρώτη μας, ναι, είναι η πρώτη μας εντός έδρας ήττα, μιας και είχαμε μία ισοπαλία και όλες τις υπόλοιπες νίκες εντός έδρας. Μόνο εκτός είχαμε χάσει μέχρι στιγμής, ο Τάκης Χαραλαμπίδης από Χαϊδάρη και στο Νίκος Κιλίμπας από την Νέα Αρτάκη. Όμως, τον Αμαρτιακό τον κερδίσαμε 5-0, με Παπα-Νικολάου στο 4, Πανερά στο 21, Λεβεδέλη στο 30, Πίκουλα στο 48 και Ντόκο στο 58 και με αυτόν τον τρόπο και μαθηματικά με 10 βαθμούς διαφορά από την Νέα Αρτάκη, δύο αγώνες πριν τελειώσει η σεζόν, κλειδώνουμε την άνοδό μας στην Super League 2 στην από πάνω κατηγορία. Μαζί με εμάς, από ό,τι φαίνεται, περιμένουμε ακόμα στους άλλους ομίλους, μιας και ο Νέστος και ο Απόλλων Παραλίμνιου μονομαχούν και έχουν ακόμα αγωνιστικές εκεί πέρα. Πιο μεγάλη μονομαχία γίνεται στο δεύτερο όμιλο με Τρίκαλα Κοζάνη, Αναγέννηση Καρδίτσας, να τα δίνουν όλα τρεις ομάδες για μία άνοδο. Και στον τελευταίο όμιλο, Μαρκό και Γιούχτας, αλλά και ο Εθνικός που είναι κοντά, δίνουν και αυτοί την μάχη τους για το ποια ομάδα θα επικρατήσει στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και θα πάρει την άνοδό της και αυτή στον νότιο όμιλο της Super League 2. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, βγήκανε και κάποιοι παίχτες από την Ακαδημία, Youth Intakes ουσιαστικά, και πάμε να δούμε κάποιους από αυτούς. Εντυπωσιακοί δύο Center Four, ο Φόντας Παπαπαναγής, τον βλέπετε εδώ πέρα, βγήκε 15 χρονών, και ο James Lukis ή Lukis, ο οποίος είναι γεννημένος κιόλας στη Νίκαια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μετά από εκεί και πέρα, ο Προκόπης Μαραβέλας ή Μαραβέγιας θα μπορούσε να πει κάποιος, λοιπόν, είναι τερματοφύλακας και αυτός βγήκε με αυτό το Youth Intake. Άλλος 15χρονος είναι ο Γιώργος Πισκοπάκης, τον οποίο βλέπετε εδώ πέρα, είναι δεξί back και μπορεί να παίξει σχεδόν όλη την πλευρά και μπορεί να βοηθήσει και σε ένα αριστερό back. Ο Ευτύχης ο Μπεκρής είναι κεντρικός αμυντικός, αρκετά τίμιος για την ηλικία του, 15 χρονών, και νομίζω το ύψος θα ψηλώσει κι άλλο στα 15 του. Μετά έχουμε τον Ευτύχη το Φωστέρη, ο οποίος είναι και αυτός δεξιός back που βγήκε με το συγκεκριμένο Youth Intake. Ο Τέλης ο Σπάθας, κεντρικός αμυντικός, τον βλέπετε εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Αυτός είναι λίγο πιο κοντός από τον προηγούμενο κεντρικό αμυντικό που είδαμε, τον Μπεκρή. Το Σπάθας είναι και πολύ έτσι πυρεώτικο όνομα, νικαιώτικο, πυρεώτικο, όπως γνωρίζετε και η οικογένεια Σπάθα, οι διαιτητές είναι από Πειραιά οι συγκεκριμένοι. Ο Αργύρης ο Ξουρής εδώ πέρα, αριστερό εξτρέμ με δεξί πόδι για να κόβει προς τα μέσα, σαν εσωτερικός επιθετικός. Ο Φόντας ο Μπασινάς, ονοματάρα, το Φόντας, ξενοφών Μπασινάς λοιπόν, 15χρονος και αυτός νικαιώτης, όπως βλέπουμε, γενικά νικαιώτες βγάλαμε στο Youth Intake μας. Και ένας ακόμα, ο οποίος, δύο ακόμη οι οποίοι ψιλοάξιζαν, ήταν ο Απόστολος ο Κονιδιάρης, ο οποίος είναι χαφάκι, το οποίο μπορεί να παίξει και σαν 8 και σαν 6 και πιο μπροστά αν χρειαστεί, και ο Παύλος ο Λογοθέτης, συγγνώμη, ο οποίος είναι δεκάρι και μπορεί να παίξει και σαν και από τα δεξιά και από τα αριστερά και σαν center forward αν χρειαστεί. Είναι έτσι ψιλοενδιαφέροντες παίχτες αυτοί οι οποίοι βγήκαν και συνθέτουν την ΚΑΠΟ 19 μας πλέον. Και φυσικά έχουμε και παίχτες από την πρώτη ομάδα που χρησιμοποιήθηκαν, όπως ο Βυσαρίων Παριανός, ο Τσούκας, ο οποίος δεν ανήκει βέβαια πλέον σε εμάς, πήγε στον Όφι, ο Ντόκο που έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη ο συγκεκριμένος, τον βλέπετε και εδώ πέρα, ο Λέση που ανέβηκε στην πρώτη ομάδα αλλά λόγω του εξαιρετικού Λεβεδέλη δεν παίζει πάρα πολύ, ο Ναπολέων ο Διαμαντάρας στο δεξί μπακ, ο οποίος θέλει δουλειά αλλά είναι ενδιαφέρον παίχτης. Γενικότερα νομίζω ότι μπορούμε να χτίσουμε ένα καλό μέλλον για την ομάδα με νεαρούς παίχτες, έστω και regents, τα οποία θα τα αγαπήσουμε και θα τους μάθουμε να είναι σαν κανονικοί παίχτες για το μέλλον. Θα πάρουμε βέβαια και Έλληνες ποδοσφαιριστές, είπαμε μπορούμε να παίρνουμε μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη εθνικότητα. Δύο μάτς έχουν μείνει για το πρωτάθλημα, με Μανδραϊκό και Λουτράκι, για να ολοκληρωθεί και να δούμε τα συνολικά στατιστικά της ομάδας για αυτή την πρώτη σεζόν.
Δώσαμε και αυτά τα τελευταία δύο μάτς. Κερδίσαμε με 6-3 το ένα παιχνίδι και 4-1 το άλλο. Εκτός έδρα στο Μανδραϊκό το κερδίσαμε με 6-3. Ο Ντόκο στο δεύτερο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Παπα-Νικολάου στο 9 έκανε το 2-0. Ο Λεβεδέλης στο 23 το 3-0. Στο 32 το 4-0. Στο 36 το 5-0. Και μετά μείωσε σε 5-1 ο Κεδίκογλου στο 59. Στο 64 έκανε το 6-1 ο Παπα-Νικολάου ξανά. Στο 66 ο Τάσος Καραμάνος έκανε το 2-6 και στο 76 ο Χρήστος Σουσανοζίδης έκανε το 3-6 που ήταν και το τελικό σκορ απέναντι στο Μανδραϊκό, στο Φράγκιο μάλλον, στη Μάδρα, ναι. Και τελευταία αγωνιστική εντός έδρας με το Λουτράκι, όπου ήρθαν και 300 οπαδοί μας για να πανηγυρίσουν την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Με δύο γκολ του Σπύρου του Παπα-Νικολάου, στο 5 λεπτό με πέναλτι και στο 79 με πέναλτι, και άλλα δύο από τον Άγκρο Ντόκο στο 19 και στο 32. Είχε ισοφαρίσει, είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 ο Αθανάσης Κυριαλάνης για το Λουτράκι στο 24. Πήραμε την νίκη και τελειώσαμε την χρονιά με 77 βαθμούς στο συν 15 από τη δεύτερη Νέα Αρτάκη και τον Τηλικράτη που ισοβάθμισαν. Στους 51 η Θήβα, στους 50 ο Άρης Πετρούπολης, 49 ο Πανηγιάλαιος, 46 το Χαϊδάρι, 43 το Λουτράκι, 38 η Νέα Ιωνία, 37 ο Αστέρας Κεσαριανής και 35 η Θήλα Ραφίνας, που είναι και η τελευταία ομάδα που σώθηκε. Βέβαια υπάρχει χρωστούμενο μάτς μεταξύ Χαϊδαρίου και Ηλυσιακού, που το Ηλυσιακός αν το κερδίσει σώζεται και υποβιβάζεται η Θήλα Ραφίνας. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Οπότε υποβιβάστηκε ο Μαρνηθιακός με 34, η Μαλεσίνα με 33, ο Μανδραϊκός με 16 και ο Απόλλων Ευπαλίου με 11. Έγραψε 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Νομίζω ότι είναι παράσιμο για αυτή την ομάδα αυτό το πρωί έκανε. Τώρα, στους υπόλοιπους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο Νέστος κατάφερε να ανέβει από τον πρώτο όμιλο με 83 βαθμούς, όπως βλέπετε. Από το δεύτερο όμιλο, τα Τρίκαλα επικράτησαν επί Κοζάνης και Αναγέννησης Καρδίτσας και ανέβηκαν με 75 βαθμούς, συν 3 από τον δεύτερο και τον τρίτο. Και στον τελευταίο όμιλο, στον τέταρτο όμιλο, Μαρκό, όπως θέλετε πείτε το καθένας, με 75 βαθμούς επικράτησε επί Γιούχτα και Εθνικού και ανέβηκε και αυτή στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Οπότε στον Νότιο Όμιλο Μωραγκικός και Μαρκό, Νίκαια και Μαρκόπουλο αντίστοιχα, και στο Βόρειο Όμιλο Νέστος Χρυσούπολης, αρκετά βόρεια ομάδα, και Τρίκαλα θα συνθέσουν την άνοδο από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Πρώτο σκόρερ της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας βγήκε ο Γιουκούδης του Απόλλωνα Πόντου με 31 γκολ. Δεύτερος ο Λεβεδέλης με 29. Ο Κώστας ο Δουβρής, ο οποίος είναι ριτζενάκι του Ολυμπιακού Βόλου, με 29. Ο Χρήστος Χατζησάβας από την ομάδα ΑΕΡΑ, είναι ΑΕΡ Αφάντου, Αθλητική Ένωση Ροδιών Αφάντου. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα τη βλέπουμε. Ήτανε με 28 γκολ πέτυχε. Και ο Γιώργος ο Μπαρμπαρούσης, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με τον Μπαρμπαρούση που είχε έρθει κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό αυτός, πέτυχε 28 γκολ για τη Ρόδο. Καλύτερος MVP του πρωταθλήματος μάλλον θα βγει ο Λεβεδέλης. Μετά έχουμε τον Δημητρόπουλο από τον Κυλκυσιακό, το Σκόνδρα, το Σπύρο, από τη Ζάκυνθο, τον Χωμαξασβίλη από τον Απόλλων Παραλίμνιου και τον Παπα-Νικολάου από εμάς, ο οποίος έκανε πολύ καλή σεζόν. Στις ασίστ περισσότερος ο Χωμαξασβίλη με 19, ο Βουκελάτος με 17, ο Ξεπαπαδάκης με 17, ο Δημητριάδης με 16 και ο Δημητρόπουλος με 15. Και στα κλίνησή του στον Αδοφύλακα και στα περισσότερα κλίνησή τα έχει ο Παλαβράκης του Απόλλων Πόντου με 16, ο Δημήτρης Γαράς με 15, ο Βιλφρίντ Μπετιφιάν του Νέστου με 14 κλίνησή, ο Κατσιμήτρος με 12 για την Ιαρτάκη και ο Μένκα με 12 για τον Πιερικό. Ενώ τις περισσότερες κίτρινες κάρτες πήρε ένας δικός μας παίκτης, ο Λούκας Πόλιαριτς, που ολοκλήρωσε τη σεζόν με 11 κίτρινες κάρτες. Όσον αφορά την επίθεση, είχαμε την καλύτερη επίθεση της ΓΑΜΑ Εθνικής από όλες τις ομάδες με 96 γκολ και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα με 29. Δεχτήκαμε 54 κίτρινες κάρτες σε 30 παιχνίδια, αρκετές η αλήθεια είναι.
πολύ αρκετές, η αλήθεια είναι, ναι, και 3 κόκκινες κάρτες σε 30 παιχνίδια, που ήταν η δεύτερη χειρότερη επίδοση και στις δύο κατηγορίες. Όσον αφορά το μέσο όρο προσέλευσης του κόσμου, είχαμε 421 οπαδούς μέσο όρο τη φετινή σεζόν σε ένα γήπεδο 2.000 θέσεων, αλλά είμαστε νέα ομάδα, οπότε δεν μπορούμε να γεμίζουμε τόσο μεγάλα γήπεδα. Παρόλα αυτά, περιμένω σχόλια από κάτω, μιας και τώρα που θα ανέβουμε στη Super League 2, δεν νομίζω ότι το Παντελής Νικολαίδης, και όσοι έχετε βρεθεί στο Παντελής Νικολαίδης, να πιστεύετε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει αγώνα της Super League 2, οπότε θα πρέπει να αναζητήσουμε νέα έδρα. Οπότε σκεφτείτε ποια κοντινά γήπεδα έχουμε στην Νίκαια. Είναι το γήπεδο της Νέα Πόλεως, του Ιωνικού δηλαδή. Είναι το γήπεδο της Προοδευτικής, είναι το γήπεδο του Εγαλαίου, σχετικά κοντά. Μετά είναι κάποια γήπεδα στο Κερατσίνι ίσως. Οπότε σκεφτείτε κάποια γήπεδα στα οποία θα μπορούσαμε να πάμε, να νοικιάσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για την Super League 2 με το καλό την επόμενη χρονιά. Αυτά μέσα στις άκρες. Τώρα όσον αφορά τους παίκτες μας, ο Λεβεδέλης πέτυχε 29 γκολ και 7 assist σε 29 παιχνίδια. Ο Παπα-Νικολάου 25 γκολ και 11 assist σε 29 παιχνίδια. Ο Πανεράς 10 γκολ και 9 assist σε 27. Ο Ντόκο 8 γκολ και 1 assist σε 20 παιχνίδια. Ο Μπελής 5 γκολ και 4 assist σε 22. Ο Παπαχρήστος 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 ως βασικός. Βοήθησε και αυτό αρκετά. Ο Σπόλιαρης 3 γκολ και 4 assist σε 27 παιχνίδια. Ο Βλάχος 3 γκολ και 1 assist σε 28. Ο Πίκουλας 2 γκολ και 4 assist σε 30. Ο Τσαούσης 10 γκολ και 2 assist σε 25 παιχνίδια. Ο Αρκούδας 11 γκολ και 2 assist σε 25 παιχνίδια. Ο Παριανός 3 γκολ και 1 assist σε 25 παιχνίδια. 6 μόνος βασικός βέβαια. 4 assist και 1 γκολ για τον Χρήστο Τορέτσο. Και από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιον άλλον σκόρερ. Είχαμε 4 assist από τον Απολέο τον Διαμαντάρα σε 6 παιχνίδια βασικός και άλλα 24 αλλαγή, άρα 30 μάτς. Και 1 assist για τον Γιώργο τον Αλεξίου, που έπαιξε 3 μάτς ως βασικός και άλλα 5 ως αλλαγή. Γενικά, ευχαριστημένος έμεινα από το ρόστερ της φετινής χρονιάς. Προφανώς, κάθε χρόνο μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη κατηγορία και ίσως και για μια χρονιά στην πρώτη κατηγορία, το ρόστερ θα είναι μιας χρονιάς που λένε, ρόστερ μιας χρήσης. Οπότε του χρόνου θα πρέπει να αλλάξουμε αρκετά το ρόστερ μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί στη Super League 2. Και φυσικά ο στόχος είναι να ανέβουμε ασανσέρ τις κατηγορίες μέχρι την πρώτη κατηγορία και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τα ριτζενάκια μας τα οποία θα έχουν γίνει καλύτερα, με παίκτες οι οποίοι θα θέλουν να έρθουν στην ομάδα μας λόγω φήμης της ομάδας πλέον που θα έχει αποκτήσει, γιατί θα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία. Οπότε έχουμε πάρα πολύ δουλειά για το χρόνο για να φτιάξουμε ένα ρόστερ στο οποίο θα αλλάξουμε κατά το 80% περίπου του φετινού ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, έμεινα αρκετά ευχαρισμένος και γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιος ήταν ο φετινός σας αγαπημένος παίκτης. Νομίζω ότι Ντόκο και Λεβεδέλης θα έχουν πάρα πολλές αναφορές. Μου άρεσαν πάρα πολύ και οι δύο, αλλά ήταν αποκάλυψη της χρονιάς και ο Σπύρος Παπα-Νικολάου, ο οποίος πήρε συμβόλαιο για τη Super League 2, αλλά βέβαια θα έρχεται από τον πάγκο, δεν θα είναι βασικός σε καμία περίπτωση. Κάπου εδώ λοιπόν το σημερινό επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, βοηθάει πάρα πολύ. Subscribe και καμπανίτσα για να σε έχω ειδοποιήσει όταν ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο. Στην περιγραφή έχουμε το eneba.com. Δείτε τα links για να τσεκάρετε τι δωράκι θα πάρετε στον εαυτό σας, μιας και έρχονται και Χριστούγεννα και τρέχουν και τρομερές προσφορές και λόγω Black Friday σιγά σιγά. Και φυσικά ελάτε και στο Twitch όπου παίζουμε ανεργία και είναι το απόλυτο save για να μπορέσεις να δοκιμάσεις τις ικανότητες σου στο Football Manager. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και μείνατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά. Ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από εμένα.